Ο Νουμάν Κουρδουλμούς, πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, προέβησε νέε ενδιαφέρουσες δηλώσεις κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Ρωσικής Κρατικής ΤΑΣ, ο Κουρδουλμούς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας στον οργανισμό χωρών BRICS. Ο Τουρκό πολιτικό είπε πω μια τέτοια κίνηση θα ευνοούσε όχι μόνο την Άγκυρα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ο Κουρτουλμού έδωσε συνέντευξη στον αναπληρωτή υπεύθυνο τη κρατική υπηρεσία ενημέρωση τη Ρωσία ΤΑΣ πριν λίγε ώρε, κατά τη διάρκεια τη επίσημη επίσκεψή του στη Ρωσία μαζί με την κοινοβουλευτική διπλωματική ομάδα του. Η παρουσία τη Τουρκία στον οργανισμό BRICS θα αποτελέσει πράγματι μια σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια επίτευξη παγκόσμια ειρήνη. Και αυτό γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα που ταυτόχρονα συμμετάσχει σε διάφορου σχηματισμού διεθνού συνεργασία, δήλωσε ο Κουρτουλμού. Ο Τούρκο υπενθύμησε τη συμμετοχή τη Τουρκία στου εξή οργανισμού και ομάδε. Στον Οργανισμό Οικονομική Συνεργασία του Εύξηνου Πόντου, στον Οργανισμό Ισλαμική Διάσκεψη, στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, στην Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, στον Οργανισμό Βόρειο Ατλαντικού Συμφώνου και στην Ομάδα Χωρών που είναι υποψήφια μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι μια χώρα που επιθυμεί να αναπτύξει εναλλεκτικά όργανα εξωτερική πολιτική, πρόσθεσε. Λέγοντα επίση πω η ένταξη τη χώρα του στον οργανισμό BRICS θα ενισχύσει τη διατήρηση τη παγκόσμια ειρήνη σε ένα πολυπολικό διεθνέ σύστημα. Ενδιαφέρον προκαλεί πω ο Κουρδουλμού αναφέρθηκε σε ένα πολυπολικό διεθνέ σύστημα, έναν όρο που χρησιμοποιεί ανατακτά χρονικά διαστήματα ο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να περιγράψει μια νέα τάξη πραγμάτων, στην οποία οι ΗΠΑ δεν θα αποτελούν τον κύριο πόλο του πλανήτη μα. Η Τουρκία, έχοντα γεωστρατηγική θέση που τη επιτρέπει να αποτελεί γέφυρα μεταξύ τη Ανατολή και τη Δύση, έχει ξεκινήσει προσπάθειε να γίνει σημαντικό ω περιφερειακό παράγοντα για να διαδραματίσει μελλοντικά σημαντικό ρόλο στο διεθνέ σύστημα. Θεωρούμε του BRICS έναν από του σημαντικότερου οργανισμού του μελλοντικού πολυπολικού διεθνού συστήματο, γι' αυτό και πιστεύουμε πω η ένταξη τη Τουρκία σε αυτού όχι μόνο δεν θα περιορίσει το κράτο, αντίθετα θα επεκτείνει τι δυνατότητε εξωτερική πολιτική μα. Έκλεισε ο Τούρκο πολιτικό. Από τι δηλώσει του Κούρδουλμου, συμπεραίνουμε πω οι συζητήσει γύρω από την πιθανή ένταξη τη Άγκυρα στην οργάνωση συνεχώ και σοβαρεύουν. Σύμφωνα με τον γνωστό Αμερικανό αναλυτή και πρώην σύμβουλο του Πενταγώνου, Μάικλ Ρούμπιν, μπορεί στα χαρτιά η Τουρκία να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, όμω, αυτή είναι μια μέτρηση χωρί νόημα, αναφέρει γνωστό μέσω μαζική ενημέρωση. Στα χαρτιά, τα περιουσιακά στοιχεία που φέρνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι μεγάλα. Η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό ενόπλων δυνάμεων μετά τι ΗΠΑ και διαθέτει περισσότερο ενεργό στρατιωτικό προσωπικό, μεγαλύτερο από τη Γερμανία και την Ιταλία μαζί. Στην πραγματικότητα αυτή η μέτρηση είναι άσχετη. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι όμως το μέγεθος ενός στρατού, αλλά η προθυμία να τον χρησιμοποιήσει. Όταν το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επιχειρήσει, καλεί εκπροσώπου των μελών του να αναφέρουν λεπτομέρω τι θα συνεισφέρουν. Εάν η Τουρκία αποφασίσει ότι θα προσφέρει μόνο 6 μηχανικού οχημάτων, αλλά το Λουξεμβούργο θα παρέχει 100 στρατιώτε, ποια χώρα θα ήταν πιο σημαντική. Μια καλοήθηση: Φιλοδυτική Τουρκία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά σήμερα η Τουρκία αποτελεί βάρο και όχι περιουσιακό στοιχείο της Δύση. Είναι καιρός να αξιολογήσουμε ρεαλιστικά την Τουρκία. Θα πρέπει να κρίνουμε την ένταξη τη Τουρκία στο ΝΑΤΟ όχι με γνώμονα τα θεωρητικά πλεονεκτήματα που μπορεί να συνεισφέρει Άγκυρα, αλλά μάλλον από τη συμπεριφορά τη. Ομοίω, σε ό,τι αφορά και τη βάση μα στο Incher Leak, πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι δεν αξίζει πλέον το τίμημα που πληρώνουμε στην Τουρκία. Εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν σε Ελλάδα και Ρουμανία, μπορούν να αναπαράγουν τα ωφέλη που έχουμε από την σημερινή βάση του Incher Leak στην Τουρκία για προβολή δύναμη με το λιγότερο κόστο. Ο επαναπροσανατολισμό μα προ την Αρμενία μπορεί να προσφέρει μια νέα ευκαιρία για τον εντοπισμό εκτοξεύσεων πυράβλων τόσο από το Ιράν όσο και από τη Ρωσία ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε παρήχαν ηθική υποστήριξη στι προσπάθειε τη Αρμενία να απεκλωβιστεί από τη σφαίρα επιρροή τη Ρωσία, οι υψηλοί μα έπαινοι δεν προστάτευσαν την Αρμενία από τη ρωσική εκδίκηση. Ωστόσο, μια μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στην Αρμενία για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη εταιρική σχέση της Γαλλίας θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα κέρδη στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η υποστήριξη για την κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη στρατηγική σημασία των βάσεων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τόνισε ο ίδιος μεταξύ άλλων. Η προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στο μπλοκ BRICS που περιλαμβάνει την Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Αφρική έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και ανησυχία, αναφέρουν τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδήσεων και δεκάδες έγκυροι αναλυτές. Πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκία σχετικά με μια στρατηγική αλλαγή. Αυτό είναι το ερώτημα πολλών ειδικών. Παραδοσιακά βασικό μέλος του ΝΑΤΟ, η κίνηση της Τουρκίας προς τους BRICS υπογραμμίζει την πρόθεσή της να εξισορροπήσει τις σχέσεις μεταξύ των δυτικών εθνών και των αναδυόμενων παγκόσμιων δυνάμεων. Εάν γίνει αποδεκτή, η Τουρκία θα ενίσχυε την γεωπολιτική της επιρροή, αλλά αυτό θα μπορούσε να διαλύσει τους εδρεόμενους δεσμούς της με τους δυτικούς συμμάχους. Η πιθανή ένταξη της Τουρκίας στους BRICS ενδέχεται να μην γίνει ευπρόσδεκτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέκριναν την αυξανόμενη επιρροή του μπλοκ. Η ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τους BRICS θα μπορούσε να εκλειφθεί ως στροφή προς μία αντιδυτική στάση, εγείροντας ανησυχίες στην Ουάσικτον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ενάντια στι προσπάθειε των BRICS να δημιουργήσουν εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών. Η είσοδο τη Τουρκία στον οργανισμό BRICS μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και πολιτική επιρροή του μπλοκ, αμφισβητώντα την καθιερωμένη δυναμική ισχύω. Αυτό θα μπορούσε επίση να πυροδοτήσει συζητήσει εντό του ΝΑΤΟ σχετικά με τη δέσμευση της Τουρκία στι βασικέ αρχέ τη Συμμαχία. Ενώ η Τουρκία παραμένει ένα κρίσιμο μέλο του ΝΑΤΟ κατά τι ΗΠΑ, η στενότερη ευθυγράμμιση τη με του BRICS ενδέχεται να οθήσει άλλα κράτη-μέλη να επανεκτιμήσουν του στρατηγικού στόχου τη Άγκυρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρήσει την αίτηση εισόδου της Τουρκίας στους BRICS ως ένδειξη ότι η Άγκυρα αναζητά εναλλακτικέ λύσεις, περιπλέκοντας περαιτέρω τις σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εγκριθεί η αίτηση της Τουρκίας, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική γεωπολιτική αλλαγή, αλλάζοντας τη δυναμική μεταξύ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναδυόμενων παγκόσμιων δυνάμεων. Ωστόσο, αυτή η κίνηση μπορεί επίση να φέρει προκλήσει ιδιαίτερα στην διαχείριση των σχέσεων με τι Ηνωμένε Πολιτείε και του συμμάχου του στο ΝΑΤΟ. Καθώ η Τουρκία ακολουθεί την πορεία τη μεταξύ Ανατολή και Δύση, οι αποφάσει τη θα μπορούσαν να έχουν εκτεταμένε επιπτώσει στη παγκόσμια πολιτική. Με λίγα λόγια, κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι το φωτάκι του σκοπεύτρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανάψει για το καθεστώ Ερντογάν και σύντομα θα έχουμε ραγδαίε εξελίξει. Εκτό και αν η Τουρκία ενεργήσει ω δούριο ύπο του ΝΑΤΟ και στου BRICS. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.